ταξίδι μετά το άλλο ακυρώνεται λόγω της ραγδαίας εξάπλωσης της παραλλαγής όμικρον αλλά και των περιοριστικών μέτρων που επιβλήθηκαν σε χώρες του εξωτερικού μετά και το lockdown που αποφάσισε πρώτη η κυβέρνηση της Αυστρίας. Οι ακυρώσεις των ταξιδιών αναψυχής ξεκίνησαν το τελευταίο δεκαήμερο του Νοεμβρίου και από τότε κρατήσεις για τα ταξίδια έχουν πάρει την κατηφόρα με τα μόνα που πραγματοποιούνται να είναι κυρίως από φοιτητές ή για επαγγελματικούς σκοπούς. Τα ταξίδια που γίνονται αυτό το διάστημα κυρίως είναι από τους φοιτητές, κάποια επαγγελματικά ταξίδια και πολύ λίγα ταξίδια όσον αφορά η αναψυχή. Πολλές κρατήσεις, πολλά ταξίδια έχουν ακυρωθεί από τα τέλη Νοεμβρίου περίπου, όταν πρώτη η Αυστρία επέβαλε lockdown στη χώρα της. Μάλιστα, σύμφωνα με τον κύριο Κελεπέση, το πρώτο δεκάμηνο του 2021 τα ταξίδια βρίσκονταν στο 33% με ένα στους τρεις Κύπριους να πραγματοποιεί ταξίδια αναψυχής. Την ίδια ώρα το 20% των ταξιδιών μαζί με αυτά των Χριστουγέννων αφορούσε ταξίδια αναψυχής που προγραμματίζονταν για την Κύπρο, γεγονός που όπως ανέφερε ο πρόεδρος του Συνδέσμου οδηγεί σε απώλεια της χειμερινής περίοδου για τους επαγγελματίες του κλάδου. Σίγουρα και η χειμερινή περίοδος θέλει ότι χάνεται. Ευελπιστούμε ότι από την άνοιξη του 20ου να ανοίξουν και οι ουρανοί και για τα ταξίδια. Είναι λίγα τα ταξίδια δυστυχώς για μας τους επαγγελματίες του κλάδου που γίνονται αυτή την περίοδο. Πάντως το ποσοστό των Κυπριών που αποτείνονται σε ταξιδιωτικά γραφεία αυξήθηκε μετά το πέρας της πανδημίας αφού αναλαμβάνουν όλα τα διαδικαστικά και ενημερώνουν τους ταξιδιώτες για τα μέτρα που ισχύουν. Στην Ελλάδα.